Ράγησαν καρδιές χθες το βράδυ στον σταθμό της Καλαμπάκας, όπου οι γονείς των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν μαζί με την εξαδέλφη τους στο μοιραίο τρένο βρέθηκαν στο σημείο που τις αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά. Την ίδια ώρα, η Μαρία Καριστιανού, που έχασε την 19χρονη κόρη της στην τραγωδία, κατήγγειλε ότι όταν έστειλε εξώδικο στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, έλαβε απάντηση γραπτή ότι εκτελούσε εντολές του Χρήστου Τριαντόπουλου. Σε επικοινωνία που είχε το Μέγκα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης μας παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις, στις οποίες αρνείται ότι έδωσε εκείνος την εντολή για τον μπάζωμα. Ποτέ να μην ξεχάσουμε αυτά τα παιδιά που έφυγαν άδικα. Περιμένουμε ακόμη το μήνυμα του «Μαμά έφυγες». Πολιτικές! Αφαναπές! Να είστε πάντα δίπλα μας. Ευχαριστώ. Χρύσα, Θόμη, Αναστασία! Η σπαρακτική κραυγή του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, σκίζει καρδιές. Επί ένα χρόνο σιωπούσε. Προσπαθούσε να σταθεί δυνατός μέσα σε έναν βουβό θρήνο. Στην εκδήλωση μνήμης στο σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμπάκας όμως λύγησε. Τα παιδιά μας χαθήκαν τόσο αλήθεια. Πλέον ο πόνος μου δεν γίνεται δάκρυ. Γίνεται μίσος, οργή και θυμός. Μαζί μας βρίσκονται και τα αδέρφια. Οι οικογένειες που ήταν από τον ομό. Από άλλους μήνους, η οικογένεια του αδερφού μου πλέον, του Δημήτρη του Ποτσόπουλου. Η οικογένεια του Χρήστου του Σμάχου. Η οικογένεια του Κώστα του Νάτα. Η οικογένεια του Ιλία του Παπαγγελή. Αυτές είναι οι οικογένειές μας. Αυτά είναι τα αδέρφια μας. Οι 20χρονες Θόμη και Χρύσα Πλακιά και οι πρώτοι τους ξαδέλφοι Αναστασία σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη φορά που τα τρία κορίτσια έμπαιναν σε τρένο. Ένα χρόνο πριν σας είδαμε εδώ για τελευταία φορά και ακούσαμε από το στόμα σας τη λέξη Μανουλίτσα. Έναν χρόνο μετά ο πόνος δεν είναι πλέον βουβός. Είναι κραυγή για να δικαιωθούν τα παιδιά μας που χάθηκαν στα Τέμπη, είπε η μητέρα της 20χρονης Αναστασίας Πλακιά. Ένα χρόνο μετά περιμένουμε ακόμη το μήνυμα «Μαμά έφτασα». Άδικο. Η Χρύσα, η Θόμη και η Αναστασία ήταν αχώριστες. Είχαν όνειρα. Ήταν σαν τρίδυμες. Όχι φυγένειες. Όχι φυγένειες. Γιατί πάντα τα δικαιολογούν κατά το δοκούν τους. Όχι φυγένειες. Θα ξυλωθούν καρέκλες. Τα κορίτσια μας είναι αυτό που βλέπετε. Και πώς... Η αγάπη. Η αγάπη. Είχα μόνο αγάπη να δώσουν. 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ήταν 8 και 45 όταν η Χρύσα, η Θόμη και η Αναστασία πήραν το τρένο από το σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμπάκας. Ένα ταξίδι όμως χωρίς επιστροφή. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την Αναστασία για τις ξαδέρφες μου, γιατί εκείνη τη Δευτέρα ήμουν βιαστικός και ήθελα να φύγω. Να εκτιμάτε τις οικογενειακές στιγμές. Καληνύχτα. Εκδηλώσεις μνήμης έγιναν στο σταθμό του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκίδα, με κεριά στις σιδηροδρομικές ράγες και ένα τραγούδι για τις ψυχές που χάθηκαν. Για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης Μάρθης, που έχασε την ζωή της το βράδυ της τραγωδίας, κατήγγειλε συγκεκριμένο πολιτικό ότι έδωσε την εντολή μπαζώματος του σημείου. Έστειλα ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό, γιατί είχα μάθει ότι εκείνος έκανε την εκτέλεσε τέλος πάντων αυτό το μπάζωμα και έλαβα μία απάντηση γραπτή ότι εγώ ακολουθούσα εντολές. Και εντολές ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο, έγιναν δύο συνεδριάσεις. Και μου δόθηκε αυτή η εντολή. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει η κυρία Καριστιανού. Στη γραπτή εξώδικη απάντηση που έδωσα στην κυρία Καριστιανού, δεν αναφέρω πουθενά το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου. Μου έχει στείλει το εξώδικο, στο οποίο ανέφερε όλα τα ονόματα. Ο κύριος Αγοραστός συνεχίζει να παίζει με τον πόνο μας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αν θα μας πει δημοσίως ότι δεν ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος εκεί. Κάποιος το έδωσε σαν εντολή. Αν το έδωσε σαν εντολή ο κύριος Αγοραστός, να αναλάβει και την ευθύνη. Να μας πει όμως ο κύριος Τριαντόπουλος για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί, τι πήγε να συντονίσει. Ο κύριος Τριαντόπουλος καλείται να απαντήσει αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του τότε Περιφερειάρχη και αν ναι, με τι σκεπτικό έδρασε, αν έδρασε αυτοβούλος ή πήρε και αυτός εντολές άνωθεν. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, σε επικοινωνία που είχε το Μέγκα, μας παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι η καταγγελία πως εκείνος έδωσε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος της σύγκρουσης δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
εξελίξεις και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Άννα Κανδύλη, από σήμερα η κατηγορούμενη είναι 34, καθώς προστέθηκε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Και η εξέλιξη αυτή έχει σχέση με την υπόθεση του μπαζώματος του σημείου. Αυτή ήταν μια ξεχωριστή δικογραφία, Ράνια, η οποία σχηματίστηκε πάλι με πρωτοβουλία των συγγενών. Και μάλιστα πριν λίγες μέρες είχε ασκηθεί και ποινική δίωξη στον κύριο Αγοραστό για παράβαση καθήκοντος. Τώρα λοιπόν ο ανακριτής έκρινε ότι θα πρέπει να συνενωθούν οι δικογραφίες, δηλαδή με την, αυτή τη βασική που κάνει για τα αίτια της τραγωδίας, να συνεννοηθεί και η συγκεκριμένη που έχει να κάνει με τον μπάζωμα του χώρου. Πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό, ως παρακόλληση της έρευνας. Ως παρακόλληση της έρευνας. Άρα θα διερευνήσει η δικαιοσύνη αν ο κύριος Αγοραστός προχώρησε αυτοβούλος δε σε ενέργειες. Ή με την προτροπή άλλου. Ναι. Ναι, προκειμένου να συγκαλυφθούν να εξαφανιστούν στοιχεία. Τι κατηγορείται, γιατί κατηγορείται ο κύριος. Για παράβαση καθήκοντος, Γιάννη. Για παράβαση καθήκοντος. Η δίωξη έχει ασκηθεί. Γιατί και αυτό που λέω ότι ενδεχομένως το σκεπτικό να είναι η παρακόλληση της έρευνας. Γιατί μετά το καθαρισμό και το μπάζωμα της περιοχής, μήνες μετά, με πρωτοβουλία πάλι των συγγενών, είχε μπει μια ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και είχε εντοπίσει παρόλο το μπάζωμα βιολογικό υλικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν δεν είχε μπαζωθεί άρον-άρον, ενδεχομένως τα στοιχεία να ήταν και περισσότερα. Μάλιστα. Που θα βοηθούσαν και στην ανάκριση. Τώρα ακούμε τους συγγενείς Άννα να λένε ότι οι 300 της Βουλής ύψωσαν ουσιαστικά σπίδα προστασίας προς τα πολιτικά πρόσωπα ώστε να μην ελεγχθούν ποινικά. Η εξεταστική έτσι κι αλλιώς, αν καταλήξει, μπορεί να καταλήξει μόνο σε απόδοση πολιτικών ευθυνών. Άρα κλείνει το κεφάλαιο ποινική ευθύνη για τα πολιτικά πρόσωπα. Όχι απαραίτητος. Εάν η Εξεταστική Επιτροπή καταλήξει σε πόρισμα, μπορεί μετά μια η Βουλή να μετατρέψει, όπως έγινε και σε 2-3 περιπτώσεις πρόσφατες, τελευταία ήταν η Νοβάρτης, να μετατρέψει την Εξεταστική σε προανακριτική. Δηλαδή να πει κατόπιν των ευρημάτων, αν υπάρχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, συγκροτούμε προανακριτική εναντίον των κυρίων. Έχει ήδη απορριφθεί ένα αίτημα προανακριτική, θυμίζω. Έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μην περιορίζεστε μόνο στη Βουλή. Άρα τώρα, εφόσον υπάρχει, αν. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει πόρισμα και ποιο θα είναι αυτό, γιατί θα λέει, που δεν το ξέρω καθόλου. Εάν εγώ μιλάω επί συνολική διαδικασία. Εάν η Εξεταστική καταλήξει ένα πόρισμα το οποίο εμπλέκει ευθύνε ποινικέ, πάλι ξαναλέω, όχι πολιτικέ, ποινικέ. Πολιτικών προσώπων, μπορεί η Βουλή αύριο να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων και για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και να εξετάσει το ενδεχόμενο της παραπομπής τους. Πάρα πολύ απλό. Αυτό μπορεί να συμβεί δε και εφόσον έλθει από άλλη πλευρά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο θέμα στην δικογραφία που κατατέθηκε από όσο έχω μάθει ως τώρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα εκεί. Άλλη πλευρά εννοεί τη δικαιοσύνη. Ναι. Άννα, εσύ έχεις εικόνα για τη δικαιοσύνη. Τι μπορεί να κάνει. Μπορεί, δηλαδή, ο Γιάννης μας εξήγησε τι μπορεί να κάνει η Βουλή. Ο ανακριτής, εφόσον σκοντάψει εντός εισαγωγικών πάνω σε ευθύνες, τυχόν ευθύνες, τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, μπορεί να ζητήσει άρση ασυλίας και να προχωρήσει. Και τότε βέβαια να δούμε και τι θα κάνει και η Βουλή. Άννα, δεν είναι θέμα άρση ασυλίας, ήταν υπουργοί. Αυτοί είχαν ευθύνες. Άρα θα ζητήσει ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ενεργοποίηση του νόμου, σωστά το λέω. Η ασυλία αφορά βουλευτές. Σωστά, βουλευτές. Σωστά. Λοιπόν, εάν προκύψει τέτοιο θέμα για τη δικαιοσύνη, για τη Βουλή, τα είπαμε, θα ζητήσει την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Σε κάθε περίπτωση δεν κλείνει εδώ, δεν κλείνει ακριβώς. Με την εξεταστική. Δηλαδή έχει και η δικαιοσύνη εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν κρίνει βεβαίως ότι πρέπει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αύριο φτάνει στο ακροατήριο και η πρώτη αγωγή από συγγενείς θύματος. Ναι, 4 μέλη της οικογένειας ελεγκτή που επέβαινε στην επιβατική αμαξοστοιχεία έχουν καταθέσει αγωγή. Βασικά είναι για εργατικό δυστύχημα αφορά, το λέω αυτό δηλαδή γιατί στρέφονται μόνο κατά της Hellenic Train και δευτερευόντως κατά του ΟΣΕ και όχι σε άλλους που είναι και κατηγορούμενοι που τυχόν μπορεί να είχαν ευθύνη. Είναι η πρώτη λοιπόν που φτάνει στο ακροατήριο, οι συγγενείς του συγκεκριμένου ελεγκτή. 4 μέλη της οικογένειάς του ζητούν από 250.000 για ψυχική οδύνη ο καθένας, δηλαδή σύνολον 1.000.000. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί περιμένουμε να κατατεθούν βεβαίως και άλλες αγωγές, έτσι, από όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Εγώ μια απορία μόνο, Άννα, μπορεί να με βοηθήσει που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι.
Μπορείς να ζητήσεις αγωγή χωρίς να έχει προκύψει η ποινική ευθύνη προηγουμένως? Γι' αυτό το είπα, ναι, ότι είναι επί τη βάση του, του εργατικού δυστυχήματος. Μάλιστα. Και το λέω αυτό, γενικά, δηλαδή δεν είναι όλο συγκεκριμένο αυτό, θέμα. Αλλά είναι αυτό θέμα. Δεν αμφισβητείται, έτσι. Εν ώρα εργασίας συνέβη, μάλιστα, αυτό που συνέβη. Από εκεί και πέρα, για ευθύνες και άλλων, αποζημίωση και από άλλους, μπορεί να προχωρήσει και συγκεκριμένη με άλλη αγωγή του. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.